Ceci! Γυρίστε πίσω! Γυρίστε πίσω στο Λονδίνο! Καπιτέ Χόλμς, είναι μια παράξενη και εξωτική γυναίκα που μου κάνει νοήματα και φωνάζει κάτι... Γυρίστε πίσω στο Λονδίνο! Ασυνάπηση! Σε Χένρι, γυρίστε πίσω στο Λονδίνο! Κάνετε λάθος, δεν είμαι ο Σε Χένρι! Δεν είστε! Όλα καλά τότε, μπορείτε να μείνετε! Εδώ μιλάμε για μια παροδία ενός αφηγήματος, ενός μυθιστορήματος, το οποίο για τους Άγγλους είναι πάρα πολύ γνωστό. Άρα ξεκινάνε γνωρίζοντας πολύ καλά τον Καμβά και κάθε αλλίωση της ιστορίας και των χαρακτήρων και της διαδικασίας του Sherlock Holmes και του συνεργάτη του είναι άμεσα γνωστή. Εδώ στην Ελλάδα έπρεπε να δώσουμε και την ιστορία και να βρούμε αντιστοιχίες στο χιούμορ το εγγλέζικο, οι οποίες να μην είναι αναγκαστικά απλώς η μετάφραση του εγγλέζικου θεατρικού έργου. Θέλεις να τους πάρεις? Να τους κάνω τι? Να πάνε με την άμαξά σου. Δεν την έφερα. Ούτε κι εγώ. Συνάδελφοι! Θα τους πάρω εγώ! Εντάξει, Μπένετ! Εγώ πάω να περάσω όλη τη μέρα μου τότε. Εγώ πάω να βάλω ένα ανάγκη στο φούρνο. Προχώρα, βρε ψωρά, να μην σε κάνω κονσέρβα. Κοίτα να το... Στη συγκεκριμένη παράσταση που είναι νομίζω διασημότερη περιπέτεια του Sherlock Holmes και του Dr. Watson, το σκυλί των Baskerville, νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή ο θεατής σε ένα βαθμό θέλω να πιστεύω ότι ταυτίζεται με αυτούς τους ήρωες και βιώνει και αυτός την ίδια αγωνία που βιώνουν και οι χαρακτήρες αυτοί, οι ήρωες επί σκηνής, για να λύσουν αυτό το περιβόητο μυστήριο της κατάρας των Baskerville. Πρόκειται για σκέτο πάση. Πολύ σωστά το έθεσες. Ναι, ένα τεράστιο, περίπλοκο πάση. Ναι, και είναι σαν να έχουμε όλα τα γωνιακά κομμάτια, όμως μας λείπουν πολλά κομμάτια από τη μέση. Ωραία, δηλαδή όσα σχηματίζουν την εικόνα. Στην ουσία, τα πάντα. Okay, λοιπόν, τι δείχνει αναθωματισμένη εικόνα? Πού είναι τα αναθωματισμένα κομμάτια? Καμία δείχνει. Ούτε καν ένα κουτί με την εικόνα στο καπάκι. Μικρά κομμάτια puzzle παντού. Χριστέ μου. Να σε χαίρομαι τα puzzle Holmes. Εσύ τι λες, θα συμφωνείς? Λέω ότι το παράκανες λίγο με τις μεταφορές και τα puzzle. Μα είναι σαν τεράστιο πάση. Ξέχασε να ξεκινάς. Δεν έχουμε λεπτό. Φτάνει! 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 Οκ, sorry. Μεγάλοι και γνωστοί χαρακτήρες, όταν έχουν τέτοια στοιχεία που είναι πολύ γνωστά, μέσα από ταινίες ή μέσα από τα βιβλία, ακριβώς πάνω σε αυτά μπορείς να πατήσεις για να δημιουργήσεις καινούριες συνθήκες. Στην προκειμένη περίπτωση ο Sherlock, ναι, στα πλαίσια αυτής της κωμωδίας, χρησιμοποιούμε όλα του τα κλισέ, τις γνώσεις του, την εφευρετικότητά του, την ευστροφία του, τον κινησμό του, τον εθισμό του, για να δημιουργήσουμε κωμωδία. Το δεύτερο μέρος, τώρα! Σε Henry Watson! Κοίτα, ήρθαμε πολύ αργά. Είναι νεκρό. Είναι νεκρός. Πρέπει να παραπάτησε κάπου εκεί πάνω. Έμπλεος τρόμου για τη ζωή του. Με το τέρας να τον κυνηγάει κατά φόβας. Ίσως να είναι ακόμα ζωντανός. Το πρόσωπό του έχει διαλυθεί και είναι αυλόρωστος. Είναι όντως νεκρός. Ίσως να υπάρχει μια ελπίδα. Δες το πρόσωπό του, είναι τι ο γιατρός είσαι. Come on, Sir Henry, pull yourself together. God damn, Sir Henry, please. Please. Άρα δεν μπορούσε. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο είδος ή τέλος πάντων αυτός ο ήρωας, ο Holmes, πάντα είχα την αίσθηση ότι είναι, ξέρεις, κάπως σαν το James Bond της εποχής. Δηλαδή είναι αψεγάδιαστος, είναι αλάνθαστος, είναι εξαιρετικά ευφυής, δεν κάνει λάθη ποτέ, τουλάχιστον μπροστά στους άλλους. Οπότε αυτό από μόνο του σαν πρότυπο έχει πολύ ενδιαφέρον να το υπονομεύεις. Και νομίζω ότι παίζει αρκετά με αυτό το στοιχείο το δικό μας έργο. Αγαπητέ Χόλμς, η κατάσταση αποκτά μια πολύ περίεργη τροπή. Γεια σου, Βότσεν. Γεια σου, Εμίδη. Τι είμαι, Μερτιγιόν. Τι είμαι, Μερτιγιόν, γιατί είσαι εγώ, είμαι ο Sherlock. Σος. Ο Χόλμς. Και τι κάνεις εδώ, νόμιζα και εδώ είμαι εγώ υπεύθυνο. Τι. Το γεγονός ότι υπάρχει διάδραση, νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί και το κοινό πάντα έχει ενδιαφέρον να το φτάνει σε ένα οριακό σημείο σε σχέση με το πόσο συμμετέχει ή όχι. Δηλαδή,
δεν πρέπει να το παρακάνουμε, νομίζω, να τον φέρει σε αμηχανία το θεατή, αλλά και το να είναι τελείως αμέτωχος, ούτε αυτό έχει σε αυτό το πράγμα ενδιαφέρον. Γενικώς έχει ενδιαφέρον να έχει τη δική του απόσταση από αυτό που βλέπει, αλλά εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον όλη αυτή η συνθήκη που εντάσσεται το κοινό με έναν τρόπο, συμμετέχει, ενθαρρύνει, αποθαρρύνει τους ηθοποιούς, τους δημιουργούς, τέλος πάντων αυτούς προσπαθούν με τα μανίας κάπως να βγάλουν αυτή την παράσταση. Εσύ όμως, Henry. Αν αγαπάτε και τη Λουίζα, γυρίστε αμέσως στο Λονδίνο. Φύγετε. Por su vida debe salir de aquí ahora mismo. Venga, venga, madre mía. Δυναμίστε πώς σας λένε, που μένετε. Μα άνθρωπέ μου. Δεν καταλαβαίνεις πότε μια προειδοποίηση είναι για το καλό σου. Σεσίλ! Είμαστε όλοι σαν ένα καλοκορδισμένο ρολόι. Λειτουργούμε σαν γρανάζια μιας μηχανής που είναι η πλοκή, που είναι η ιστορία. Και ένα κομμάτι αυτής της παράστασης είναι και πολλές αλλαγές. Εγώ συγκεκριμένα κάνω γύρω στους 6 ρόλους, νομίζω. Με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Καφούσια, που είναι βοηθός σκηνοθέτη, και δικός μου βοηθός πίσω από τα παρασκήνια, που χωρίς αυτόν δεν μπορούσα να κάνω τόσες πολλές αλλαγές και τόσο γρήγορα. Καθόλου δεν το σπάει με τη διάδραση του κοινού. Καθόλου δεν μας δυσκολεύει αυτό. Ίσα-ίσα που προσδίδει και ένα στοιχείο φρεσκάδας και ταχύτητας. Προσωπικά εμένα αυτή η όλη διαδικασία από τις πρόβες ακόμα με τον σκηνοθέτη μας τον Γιώργο τον Οικονόμου, ο οποίος μας καθοδήγησε όπως μας καθοδήγησε, και ξεκινήσαμε καλπάζοντας αυτή τη διαδικασία που ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Νομίζω ότι εγώ προσωπικά, επειδή κάνω τον Dr. Watson και ακόμη ένα χαρακτήρα, είμαι ο πιο τυχερός της παράστασης από αυτή την άποψη, δεν έχω πολλές αλλαγές. Βέβαια, από την άλλη, είμαι σχεδόν συνέχεια επί σκηνής. Το μεγαλύτερο ζόρι το τρώνε τα άλλα δύο παιδιά που έχουν πιο πολλές αλλαγές ρόλων και κουστούμιών και όλα αυτά. Εγώ το χαίρομαι προσωπικά όλο αυτό. Δεν αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου καθόλου ως detective, καθόλου ως Sherlock Holmes, διότι εγώ ρίχνω καμιά φορά και ζαριές. Και ή μου βγαίνουν ή δεν μου βγαίνουν. Ενώ ο Sherlock Holmes δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Σεσίλ! 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 Σεσίλ, μπορείς να πεις, παρακαλώ, με βλέπω το θέλω με το σώμα. Γυρίστε πίσω! 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 Π